Πάω σε ένα θέμα από την εφημερίδα Νέα Κρήτη, το οποίο διαβάζω σήμερα, και νομίζω ότι θα έχει περισσότερα να μας πει ο υγιεινολόγος επόπτης δημόσιας υγείας και πρόεδρος πλέον της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας, Αντώνης Παπαδάκης, αναφορικά με τους κοριούς. Γιατί, όπως λέτε κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας, μπορεί οι κοριοί να μην αποτελούν πρόβλημα δημόσιας υγείας, δεν θεωρούνται επικίνδυνοι, ούτε υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες στους ανθρώπους. Ωστόσο, τα δαγκώματα είναι αυτά που προκαλούν φαγούρα και ενόχληση. Και σίγουρα, σε περίπτωση που κάποιος δεν περιποιηθεί εξίση το σημείο με το δάγκωμα του κοριού, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιμόλυνση. Αυτό λέτε? Καλημέρα, κυρία Δουλγιαράκη. Ακριβώς αυτό λέω. Μάλιστα, πριν από λίγο διάβασα ανακοίνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Απεντομώσεων Μυοκτονιών Ελλάδος, διότι, ξέρετε, κάποιες δηλώσεις καμιά φορά παρερμηνεύονται και δίδεται τροφή σε χώρες γειτονικές, ανταγωνιστικές από πλευράς τουριστικού προϊόντος, και αναπαράγουν ότι ήδη και η Ελλάδα, μάλλον έχει μεταφερθεί και στην Ελλάδα το πρόβλημα με τους κοριούς που βλέπουμε στη Γαλλία. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, δεν έχουμε δηλαδή μια μαζική, θα έλεγα, εισβολή, είτε ντόπια, γιατί δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε, απλώς δεν το έχουμε σε τόσο μεγάλη ένταση όπως αυτή τη στιγμή το βιώνει η Γαλλία. Πάντα στο παρελθόν είχαμε, εγώ υπηρεσιακά έχω χειριστεί πριν πολλά χρόνια τέτοια περίπτωση σε μεγάλο πλοίο, σε κάποια ξενοδοχεία σποραδικά, σε κάποια σχολεία, γεροκομεία, κατασκηνώσεις. Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Στη Γαλλία μάλλον η κατάσταση έχει ξεφύγει, διότι οι άνθρωποι εκεί προσπάθησαν μόνοι τους, χωρίς να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ειδικές αδειοδοτημένες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εταιρείες, για να εξολοθρεύσουν αυτό τον, θα έλεγα, πολύ δύσκολο αντίπαλο. Χρειάζεται κάποιες φορές και πέραν της μιας εφαρμογής από αυτά τα εξειδικευμένα συνεργεία για να απαλλαχθεί κάποιος. Εγώ εκεί το αποδίδω ότι αυτή η έξαρση στη Γαλλία είναι διότι δεν ασχολήθηκαν ειδικοί και με γιατροσόφια, να το πω έτσι πολύ απλά για να καταλάβει ο κόσμος, προσπάθησαν να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Δεν έχουμε λοιπόν, δηλώνω ρητά ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα, και εννοείται σαφέστατα στην Κρήτη, και οι όποιες μας ενέργειες πρέπει να είναι προληπτικές, και βέβαια αν εντοπίσουμε το παραμικρό, όπως είπα, να καλέσουμε το ειδικό συνεργείο. Μάλιστα, γνωρίζω ήδη ότι πολλά ξενοδοχεία, στο άκουσμα κάποιων τουριστών από τη Γαλλία, με την προσέλευσή τους, δηλαδή με την αποχώρησή τους, προβαίνουν σε προληπτικές δράσεις, που και αυτό είναι κάτι, κυρία Δουλγιαράκη, που μαζί, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας έχουμε τονίσει την υπέρμετρη χρήση χημικών, και εδώ δεν πρέπει να προβαίνουμε σε υπερβολές. Έχουμε τη θερμοκρασία ως ένα φυσικό, μια φυσική μέθοδο καταστροφής αυτών των εντόμων. Άρα μην αρχίσουμε πάλι να γεμίζουμε τον κόσμο, τα στρώματα, τα κρεβάτια με χημικά. Υπάρχουν ειδικοί ατμοκαθαριστές, πάντα ξαναλέω, από τα ειδικά συνεργεία. Μπορούμε στο πλυντήριο όμως να αυξήσουμε λίγο τη θερμοκρασία, εφόσον έχουν βρεθεί στα ρούχα, είτε τα ίδια τα έντομα, είτε τα θράσματά τους, γιατί αυτά όταν νεκρωθούν αφήνουν εκεί, είτε από τα περιτώματά τους. Δώστε μου τώρα μια εξήγηση για να το καταλάβω. Πώς πολλαπλασιάζεται ο κοριός, πώς μεταφέρεται ο κοριός, πού τον βρίσκουμε πιο συχνά τον κοριό? Ναι, βεβαίως. Να πούμε καταρχήν ότι η παρουσία των κοριών δεν σημαίνει άμεσα ότι υπάρχει έλλειψη καθαριότητας σε αυτό το χώρο, σε αυτό το ξενοδοχείο, σε αυτό το πλοίο, σε αυτό το κουραζιερόπλοιο. Μα μπορεί να είναι και στο σπίτι μου. Εμένα με νοιάζει, ας πούμε, για να μην το μεταφέρω και στο σπίτι μου. Δεν πάει το μυαλό μου αμέσως σε ένα πολύ μεγάλο χώρο τώρα. Ακριβώς. Αυτό και στο σπίτι. Έχετε δίκιο, αυτό θα ήθελα να πω. Ένα σπίτι όπως το δικό σας, που προβαίνεται σε τακτικό καθαρισμό, μπορεί ανά πάσα στιγμή με κάποια μεταφορά του και το σπίτι σας ακόμα να πληγεί. Δηλαδή δεν είναι δείγμα ελλιπούς καθαριότητας, να πω καταρχήν, η παρουσία κοριών. Μπορεί να συμβεί και στα καλύτερα σπίτια, να το πούμε έτσι. Ωραία. Πείτε μου πώς γίνεται, ποια λοιπόν είναι τα αγαπημένα μέρη, ας το πω έτσι, που αναπτύσσεται ο πληθυσμός των κοριών και στη συνέχεια μάλλον με εμάς μεταφέρεται. Με τα παπούτσια μας, με τα ρούχα μας, τι, πώς?
μπορεί να είναι στα ρούχα, μπορεί να είναι στις αποσκευές μας. Θα έχετε διαβάσει τον όρο έντομο ταξιδευτής, δηλαδή του αρέσει να κρύβεται, δεν είναι σε φωλιές όπως τα κάποια άλλα έρποτα έντομα, αλλά του αρέσει να είναι μαζί με άλλα και να, έτσι, να επιτίθεται. Μπορεί να το βρούμε κάτω από μια ξεφλουδισμένη ταπετσαρία, κάτω από το κρεβάτι μας, κάτω από τη μοκέτα, στις αποσκευές, σε κουτιά, στα στρώματα, στα μεταλλικά κομμάτια εκεί του κρεβατιού. Μπορεί να πάει και στις κουρτίνες, γιατί πρέπει να πούμε ότι δεν πετάει μεν, αλλά μπορεί να κινηθεί σε οποιοδήποτε οριζόντια κάθετη επιφάνεια με πολύ μεγάλη άνεση και ταχύτητα. Άρα λοιπόν εκεί θα κρυφτεί και εκεί πρέπει να στοχεύσει και η εφαρμογή. Τώρα, αφού λοιπόν είπαμε ότι ταξιδεύει, άρα μπορεί ανά πάσα στιγμή να μας ενοχλήσει και στο ίδιο μας το σπίτι, πρέπει να πούμε ότι πολλαπλασιάζεται αυτό την ένδειξη, την έχουν όλα αυτά και τα έντομα αλλά και τα τροκτικά και τα κουνούπια που μας ταλαιπωρούν, πολλαπλασιάζονται σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Δηλαδή φανταστείτε ότι τα θηλυκά σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, που μπορεί να είναι από κάποιους μήνες μέχρι και 1,5 χρόνο, άλλοι λένε ένα χρόνο, άλλοι διαβάζουμε 1,5, μπορεί να κάνουν 500 αυγά. Μάλιστα από αυτά την κάθε φορά γεννούν 5. Οπότε φανταστείτε, μετά από 4-12 μέρες αυτά τα αυγά γίνονται στο πρώτο στάδιο που οι νύμφες. Μετά ακολουθούν άλλα 4 στάδια και στο 5ο είναι έτοιμα να αρχίσουν να μας τσιμπούν. Άρα πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ εύκολα και σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Και όσο καθυστερούμε την αντιμετώπιση τους, τόσο θα μεγαλώνει το πρόβλημα. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι τρέφονται με το αίμα, με το αίμα του ανθρώπου ή από άλλα ζώα. Που σημαίνει ότι το αίμα είναι απαραίτητο για όλο αυτό το κύκλο ζωής τους. Που σημαίνει ότι ακόμα και για να αλλάξουν δέρμα και να πάνε στο επόμενο στάδιο της νύμφης, που ξεκινούν δηλαδή από πιο μικρά και μεγαλώνουν, θέλει κάθε φορά αίμα. Οπότε αν εμείς σταματήσουμε να είμαστε αιμοδότες, να χρησιμοποιήσω λίγο και από την προηγούμενη συζήτησή σας, θα σταματήσουν. Μαζί με την εφαρμογή που θα κάνουμε να μας απειλούν. Αλλά φαίνεται ότι αυτός ο ταξιδευτής ο κοριός έχει αλλάξει και συνήθειες, γιατί εγώ θυμάμαι παλιά από τις γιαγιάδες και τους παππούδες στο χωριό να λένε μην πηγαίνετε κοντά στο κοτέτσι, πιάσετε κοριούς κλπ. Φαίνεται ότι τώρα και στα αστικά κέντρα αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Γιατί όταν μου λέτε για μοκέτες, για παλιές μοκέτες, κάτω από μοκέτες, κάτω από χαλιά κλπ. Εκεί πώς πάνε δηλαδή, ποια είναι η προέλευσή τους? Εντάξει, εκεί κρύβονται. Έχουν ένα ιδανικό μέγεθος που είναι όπως ένα σπόρος μήλου, είναι πλακουτσωτά και έτσι μπορούν να κρυφτούν. Έχουν δηλαδή επίπεδο σώμα σε σχήμα οβάλ, και τους αρέσει εκεί να κρύβονται και να βγαίνουν συνήθως τη νύχτα και να μας τυμπούν. Δηλαδή πρέπει να πούμε, κύριε Δουλειάρα, και κάποια χαρακτηριστικά ούτως ώστε οι άνθρωποι να γνωρίζουν και να μην νομίζουν ότι κάποιο κουνούπι με τσίμπησε. Τα τσιμπήματά τους είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Δηλαδή είναι σε νοητή ευθεία γραμμή με κάποια εκατοστά το κάθε τσίπημα από το άλλο. Συνήθως έχουν μέσα κόκκινο, θα δούμε το τσίπημα. Μπορεί σε κάποιους ανθρώπους να προκαλέσουν αλλεργία. Δηλαδή θα απαιτηθεί οπωσδήποτε επίσκεψη σε γιατρό, δερματολόγο, από μόνο τους. Δηλαδή είπατε πολύ σωστά ότι σε κάποιους που δεν έχουν αλλεργία δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, ειδικά αν δεν ξύσουμε την πληγή. Και με ένα κουνούπι, τσίπημα ενός απλού κουνουπιού που δεν μεταφέρει κάποιο παθογόνο, αν ξύσουμε αυτό το τσίπημα, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιμονηθεί στο δέρμα. Νοητή ευθεία γραμμή, δηλαδή θέλετε να πείτε ότι επιλέγουν κάποια γραμμή όταν τσιμπάνε σαν γάζωμα? Γαζώνουν πολύ σωστά. Μπορεί βέβαια να είναι και ζικ-τζακ, μπορεί να είναι, θα δούμε πολλά έντονα κόκκινα, δηλαδή κάνει, ξεχωρίζει πολύ εύκολα ότι δεν είναι απλό κουνούπι. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας ενεργοποιήσει και να καταλάβουμε ότι δεν μας τσίμπησε στον ύπνο μας κάποιο κουνούπι. Συνήθως δεν είναι χαμηλά όπως υψηλή.
συνήθως εκεί στον Αστράγαλο, χαμηλά στο πόδι μας, ναι. Αυτοί μπορεί να φτάσουν και πολύ ψηλά, και κυρίως όπου είναι το απροστάτευτο το δέρμα μας. Γι' αυτό έχουμε πει και για τα κουνούπια, αλλά βλέπουμε τώρα και για τους κοριούς. Καλό είναι όταν κοιμόμαστε να φορούμε κάποιο ελαφρύ υφασμάτινο, έτσι, για να μην για να μην δίνουμε πεδίο αυτά τα έντομα να μας τυχούν. Μάλιστα. Λέτε ότι αν κάνω μόνη μου την προσπάθεια να καθαρίσω, ας πούμε, το σπίτι μου, το φέρνω ως προσωπικό παράδειγμα για να το καταλάβουμε όλοι μας και να το καταλάβω και εγώ πρωτίστως, εάν κάνω μόνη μου την προσπάθεια χωρίς να ρωτήσω κάποιο ειδικό, ενδεχόμενο να μην φέρω το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά μου δίνεται πρώτα μία λύση που λέει σε μεγάλη θερμοκρασία τα ρούχα μου, εάν διαπιστώσω κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να σκοτωθούν και στη συνέχεια να θανατωθούν και στη συνέχεια, με εξειδικευμένες γνώσεις ενός συνεργείου, ενός πιστοποιημένου συνεργείου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αν θυμάμαι καλά, αυτό είπατε. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι οι λεγόμενες εταιρείες απεντόμωσης μειοπτονίας, συνήθως τις ακούμε ως απολυματικές. Η κύρια δραστηριότητά τους είναι αυτή. Παίρνουν άδεια για να προβαίνουν σε τέτοιου είδους δράσεις σε κατοικημένες περιοχές, δηλαδή εκεί που υπάρχει άνθρωπος, εκεί που πρέπει να αυτός ο ειδικός επιστήμονας δίδεται σε ειδικούς επιστήμονες, δηλαδή σε επόπτες δημόσιας υγείας, σε χημικούς, σε γεωπόνους. Μια σειρά επιστημόνων εποπτεύουν αυτές τις εφαρμογές, δίνουν τις λύσεις, τις οδηγίες, παρακολουθούν τη δράση για να μην έχουμε επιδράσεις από αυτά τα χημικά στους ανθρώπους. Χρειάζεται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να παρεύουν. Εμείς όσο καθυστερούμε και δεν δώσουμε δράση, επειδή όπως με ρωτήσατε πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα, θα έχουμε θέμα. Επίσης να πω κάτι άλλο, μπορεί να μην μας συμπείσει, αλλά μπορεί να δούμε τα ίχνη τους. Θα δούμε μαύρα στίγματα, γιατί επειδή όπως είπαμε είναι από την αιμοσφαιρίνη, από το αίμα που έχουν τραβήξει από τον άνθρωπο και μετά είτε αποβάλλεται με τα περιτώματά τους, είτε η περίσχεια αυτού του αίματος, μπορεί να δούμε και κόκκινη, ανοιχτόχρωμη κόκκινη κοιλίδα που μπορεί να είναι από περίσευμα, ή αν καταστραφεί αυτό το κοριός, ξέρετε, τον πατήσουμε με κάποιο τρόπο και αφήσει αίμα, μπορεί να δούμε λοιπόν είτε σκουρόχρωμες κοιλίδες από την αιμοσφαιρίνη, είτε αίμα-αίμα. Αυτό πρέπει να μας ενεργοποιήσει και να αρχίσουμε τον καθαρισμό και όπως είπα να απευθυνθούμε σε ειδικούς, γιατί μπορούμε δηλαδή να τα δούμε αυτά και πάνω σε ρούχα, όπως είπατε, χαλιά μου, κέτες και τα λοιπά. Σε στρώματα συνήθως σε τα στρώματα βλέπουμε εύκολα, ναι, που είναι και άσπρα και ξεχωρίζουν, σε ρούχα, παντού όπου έχουν βρεθεί αυτοί οι κοργοί, είναι σίγουρο ότι και στο ανθρώπινο σώμα, αλλά και εκεί που δραστηριοποιείται κυρίως που κοιμάται. Ωραία. Θα δούμε δύο ακόμα ερωτήματα, κύριε Παπαδάκη. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, τα ζώα συντροφιάς που μπορεί να έχω μέσα στο σπίτι μου, το σκυλάκι μου, η γατούλα μου, τέλος πάντων κάποιο πτηνό, αυτά κινδυνεύουνε? Δεν θα πάθουν και αυτά κάτι. Είπαμε ότι λαμβάνει αίμα. Όχι με την έννοια, όχι, το ξεκαθαρίσαμε αυτό, ότι δεν μιλάμε για δημόσιο κίνδυνο ή κίνδυνο στη δημόσια υγεία, να το πούμε σωστά. Απλά κάνουν επιμολύσεις εξαιτίας του ότι έχουμε τις φαγούρες. Πρέπει να προστατεύσω ενδεχόμενα και τα ζώα τα οποία μένουν μαζί μου στο σπίτι μου? Ναι, σας είπα, τρέφεται με αίμα από όλα τα και τα θηλαστικά και από τον άνθρωπο, τα θερμόαιμα δηλαδή ζώα, που σημαίνει ότι θα τα ενοχλήσει και αυτά, σαφέστατα. Όπως ενοχλεί εμάς, θα ενοχλήσει και τα ζώα συντροφιά. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα κυρίως ψυχολογικό, αλλά τίνει να γίνει και οικονομικό πρόβλημα. Φανταστείτε ένα ξενοδοχείο να έχει έντονο πρόβλημα, η φήμη του, οι πελάτες θα διαμαρτύρονται, μπορεί να ζητήσουν αποζημιώσεις. Δηλαδή δεν είναι θέμα δημόσιας υγείας, είναι ένα θέμα που δημιουργεί μια ανησυχία και μια ψυχολογία στον άνθρωπο που τον ταλαιπωρεί, αλλά και μπορεί να τίνει να έχει πολύ μεγάλες οικονομικές συνέπειες
στις εταιρείες, σε ένα πλοίο, σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα ίδρυμα που φιλοξενεί σε μια κατασκήνωση. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τις κρατάω αυτές τις πληροφορίες. Αν κάποιος από εμάς θέλει κάτι περισσότερο για να τον βοηθήσετε ή να βρει οτιδήποτε, μπορεί να σας βρει κάτω στην περιφέρεια Κρήτης. Νομίζω έτσι, για να πείτε περισσότερα πράγματα, εφόσον υπάρχει και αυτή η ανάγκη και χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ καλημέρα. Καλημέρα σας.